τελειωμό δεν έχει η πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Την καρδιά της Βρυτού βρήκαν τα νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Το χτύπημα ισοπαίδωσε κτηριακό συγκρότημα, σκοτώνοντας μέλη της λιβανικής οργάνωσης, σηματοδοτώντας έτσι το πρώτο πλήγμα του Ισραήλ εντός των ορίων της πόλης. Όσο οι συγκρούσεις κορυφώνονται, τόσο κοντοζυγώνει η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, σύμφωνα με τις ενδείξεις στη μεθόρη των δύο χωρών. Αποφασισμένο το Ισραήλ να κλείσει μια και καλή το επικίνδυνο κεφάλαιο της Χεζμπολάχ, μετακινώντας χιλιάδες στρατεύματα στα σύνορα και κινητοποιώντας επιπλέον τάγματα εφέδρων. Η ΕΧΕΣ ετοιμότητα στην ίδια ώρα από τη Χεζμπολάχ, τα μέλη της οποίας συνεχίζουν το έργο του Νασράλα. Χάσαμε αδερφό και πατέρα, αλλά συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξε, τα όσα ανέφερε σε μήνυμά του ο υπαρχηγός της οργάνωσης. Μάταια, ο Τζο Μπάιντεν επιχειρεί να αποτρέψει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στο λακκό του οποίου θα πέσουν πολλοί. Ουτοπικά τα θέλω του Μπάιντεν, αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν να αποκεφαλίσουν ακόμη ένα πιόνι της Τεχεράνης, τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης Χοντέιντα, δυτικά της Ιεμένης, ελεγχόμενη από την τρομοκρατική οργάνωση. Χασέμ Σαφιντίν, το όνομα του επικρατέστερου διαδόχου στην ηγεσία της Χεζμπολάχ. Ξάδερφος του Νασράλα, φανατικός Ισλαμιστής και στη λίστα των ΗΠΑ ως τρομοκράτης από το 2017. This is the main mosque in the capital of Beirut and it's now home to dozens of people, families, newborns. Η πληγή της ανθρωπιστικής κρίσης έχει μόλις ανοίξει στο Λίβανο. Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν περάσει στη Συρία για να γλιτώσουν τη γενικότερη ανάφλεξη της σύγκρουσης, ενώ το 1 εκατομμύριο αγγίζουν οι εκτοπισμένοι από τις αιστείες τους.